Το πρωί στην θαλάσσια περιοχή Ποτοκάκη της Σάμου, άντρες του λιμενικού εντόπισαν και ανέσυραν τις ορούς ενός ανήλικου κοριτσιού, μιας γυναίκας και 6 ανδρών. Έχουν ξεβραστεί κάποια πτώματα από ό,τι έχω μάθει. Με την κακοκαιρία την... Τα είδες λοιπόν, τα ευχάριστα κύριε Καρζαφέρη. Μείον 8. Και μείον ένα κορίτσι. Το κορίτσι αυτό θα ερχόταν εδώ, κύριε Άδωνη, κύριε Πλεύρη. Συνήθως θα ζητούσε δικαιώματα. Δεν έφτασε αυτό το κοριτσάκι εδώ να μας ζητήσει δικαιώματα. Αυτούς που εσείς λέτε να πάτε να πνιγείτε, πνίγονται από μόνοι τους να σας διευκολύνουν. Με πολιτικές, με ψυχραιμία βρίσκονται οι λύσεις. Ναι, έχουν δίκιο οι κάτοικοι, γιατί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι. Αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα να αρχίσουν να περιβολούνται μεταξύ τους. Και όταν συμβεί αυτό, φροντίστε εσείς του λαού να μην βγάλετε την ουρά σας απ' έξω για ό,τι θα συμβεί. Σε όλες τις χώρες του κόσμου ζουν μετανάστες. Αλλά όταν όλοι ανοίξαν τα σύνορα και βάζαν μέσα και παίρνουν ευρώ από το κάθε κεφάλι, όταν όλη η χώρα είναι στη διαφθορά, φτάνει πάλι εσύ να πληρώσει το λογαριασμό. Και αντί να πυροβολείς όλους αυτούς τους 300, πυροβολείς το μαύρο. Λες και είχε σκοπό να φύγει από το Αφγανιστάν, να δει σου κάτσε από την πόρτα να σε κλέβει. Αυτό ήταν το όνειρό του στη ζωή του. Τα ξέρω κύριε Καρζαφέρη με αυτά που λες. Δεν είναι όλοι οι μετανάστες κακούργοι. Όχι, η Παναγία μου. Η πλειοψηφία όμως των κακούργων που είναι φυλακές είναι μετανάστες. Βεβαίως. Γιατί δεν έχω λεφτά να πληρώσω δικηγόρους. Δεν έχουν λεφτά να δώσουν αστυνομικούς, δεν έχουν λεφτά να δώσουν δικαστικούς, δεν έχουν τηλέφωνα πολιτικών να πάνε να τους βγάλουν απ' έξω, γιατί δεν έχουν να δώσουν προμήθεια, γι' αυτό είναι μέσα. Αποχαιρέτα την Ελλάδα που ήξερες, κύριε Καρατζαφέρη.